συναδέρφισες και συνάδελφοι, σύντροφοι, Γενική Γραμματέα. Η εμπειρία που έρχεται από την περιοχή Υπήρου Λευκάδας, πως τα ζητήματα υγείας μπορούν να αποτελέσουν επίκεντρο ενδιαφέροντος ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων και συσπήρωσης αυτών, ειδικά σε μικρότερες περιοχές της χώρας, είναι νομίζω πλέον εμπειρία που έχει γενικευτεί στο ταξικό εργατικό κίνημα και είναι μια πρακτική που εφαρμόζουμε συστηματικά αρκετά χρόνια στην περιοχή μας. Είναι μια πρακτική που βοηθάει το σύνολο της εργατικής τάξης να βγάλει πιο γενικά, ακόμη και πολιτικά συμπεράσματα μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Είναι μια συνδικαλιστική πρακτική που οδηγεί στην πολιτική ουσία των ζητημάτων και γι' αυτό έχει μια σημασία να μεταφέρουμε την εμπειρία μας για το ποιες δυσκολίες συναντήσαμε σε αυτή την πορεία και πώς κάποιες από αυτές καταφέραμε να τις ξεπεράσουμε. Ο πρώτος αντίπαλος που είχαμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτή μας την προσπάθεια υπήρξε μια εμπεδωμένη αντίληψη σε μεγάλο τμήμα των εργαζομένων στα νοσοκομεία ευθύνης μας, αντίληψη που καλλιεργούνταν συστηματικά από την πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ Πάσχε Δάκε και η οποία έδινε έμφαση σε εξειδικευμένα ζητήματα υποομάδων εργαζομένων. Μάλιστα πολλές φορές αντιπαραθετικά με άλλους εργαζόμενους του νοσοκομείου στη λογική Διέρη και Βασίλευ. Έτσι βλέπουμε τους τραυματιοφορείς με τα δικά τους ειδικά αιτήματα και συχνά σε αντιπαράθεση με τους νοσηλευτές. Τους νοσηλευτές διετούς εκπαίδευσης με τα δικά τους αιτήματα αντιπαραθετικά από τους νοσηλευτές ΤΑΦΕ και ΠΕ και όλοι μαζί απέναντι στους γιατρούς, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους, ανάλογα με τη θέση, το βαθμό και την ειδικότητά τους, είχαν αντιπαραθετική στάση ο ένας απέναντι στον άλλο. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, στη σύντηση και στη φύλαξη δεν είχαν καθόλου φωνή ούτε καν συνδικαλιστική έκφραση μέσα από τα σωματεία των νοσοκομείων. Αυτή η τακτική των ξεκομμένων από την πολιτική ουσία αιτημάτων δημιουργούσε ισχνές ομάδες διεκδίκησης, οι οποίες στο τέλος ήταν εύκολες διαχειρίσιμες και από έναν απλό διοικητικό προϊστάμενο. Σε αυτό το περιβάλλον κληθήκαμε να δράσουμε και να αντιτείνουμε τη δική μας αντίληψη, πως οι περισσότεροι εργαζόμενοι τελικά στο ίδιο καζάνι βράζουν. Πως τις ίδιες εξοντωτικές βάρδιες που λιώνει η καθαρίστρια, λιώνει και η νοσηλεύτρια και η παρασκευάστρια και ο τεχνολόγος τακτηριολογικό και οι γιατροί των ΤΕΠ και ο σεκιουριτά στην πύλη. Άρα λοιπόν υπήρχε κοινό συμφέρον για κοινό αγώνα. Το ερώτημα όμως είναι απέναντι σε ποιον. Εδώ φάνηκαν πολύτιμες οι επεξεργασίες που έγιναν από δικούς μας συνδικαλιστές που πολύ νωρίς διέγνωσαν πως το ΕΣΥ μετασχηματίζεται, εμπορευματοποιείται, μετατρέπεται σε ένα σύνολο από διασυνδεόμενες επιχειρηματικές μονάδες με οικονομική αυτοτέλεια και δεν καταραίει, όπως έλεγε η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ. Έτσι λοιπόν, το εύστοχο αυτό πολιτικό σύνθημα «Όχι σε νοσοκομεία επιχειρήσεις» εξέβρασε το σύνολο των αιτημάτων στη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, γιατί φώτιζε μια πραγματικότητα που ήταν πως το νοσοκομείο επιχείρηση, στη λογική μείωσης του λειτουργικού κόστους, δημιουργούσε όλα τα επιμέρους προβλήματα που βίωναν οι επιμέρους ομάδες εργαζομένων. Εξηγούσε γιατί δεν γινόταν προσλήψεις γιατρών, γιατί δεν γινόταν προσλήψεις νοσηλευτών, γιατί δεν μονιμοποιούνταν οι ελαστικά εργαζόμενοι. Εξηγούσε γιατί τα δευτεροβάθμια περιφερειακά νοσοκομεία της Υπήρου και στη Λευκάδα βίωναν τρομακτική υποστελέχωση σε όλες τις υπηρεσίες και το κεντρικό νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό στα Γιάννενα, δέχονταν δυσανάλογα μεγάλο όγκο ασθενών, αδυνατώντας να επικεντρωθεί στον τριτοβάθμιο ρόλο του. Εξηγούσε τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνταν η πολιτική επιλογή του νοσοκομείου κέντρου και νοσοκομείων ακτίνας, δηλαδή νοσοκομεία για πρώτες βοήθειες. Η θέση αυτή αγκάλιαζε επίσης και τις αγωνίες του συνόλου των ασθενών, είτε αυτοί βρισκόνταν στην Πρέβεζα και στη Λευκάδα και στην Άρτα, όπου έρχονταν στο νοσοκομείο και δεν έβρισκαν εφημερεύοντα γιατρό για βασικές ειδικότητες, είτε βρισκόταν στα Γιάννενα, όπου πήγαιναν ως ασθενείς και χάνονταν μέσα στο χάος, με αποτέλεσμα να χτυπάνε παρακαλώντας πόρτες, ακόμη και βουλευτών για να εξυπηρετηθούν, συχνά βάζοντας και το χέρι τους βαθιά στην τσέπη. Αυτό ήταν το αντικειμενικό έδαφος πάνω στο οποίο έδωσε καρπούς το σύνθημά μας.
δημιούργησε προϋποθέσεις να γίνει μια πλατιά ζύμωση μεταξύ των υγειονομικών και εργαζομένων από όλους τους κλάδους, να γίνουν συσκέψεις με άλλα εργατικά σωματεία, να γίνουν τα ζητήματα της υγείας υπόθεση όλων των εργαζομένων, ειδικά στις πιο μικρές πόλεις, να δημιουργηθούν κοινά πλαίσια αιτημάτων πάνω στην κοινή αντίληψη ότι η υγεία δεν συμφέρει το λαό να είναι εμπόρευμα. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας υπήρξαν μια σειρά από σημαντικές κινητοποιήσεις, όπως στην Πρέβεζα πριν 2 χρόνια περίπου με την πρωτοβουλία του Συλλόγου Εργαζομένων έγινε ένα από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια των τελευταίων χρόνων και στα Γιάννενα παλαιότερα με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου πραγματοποιήθηκε πανηπυρωτικό συλλαλητήριο. Κλείνοντα και στην Άρτα με την πρωτοβουλία πάλι του Εργατικού Κέντρου και εκεί έγιναν κινητοποίησεις αντίστοιχες. Κλείνοντας, συνάδελφοι, πιστεύω ότι με την πείρα που έχουμε κατακτήσει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με τον αέρα που μας δίνει η δράση των ταξικών σωματείων στην υγεία πανελλαδικά αλλά και της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας που δίνει τον τόνο, ότι τον επόμενο χρονικό διάστημα και ειδικά και μπροστά στην απεργία 20 Νοεμβρίου που έρχεται, θα μπορούμε με καλούς, με καλύτερους όρους να αντιπιτεθούμε και να βάλουμε σε πορεία σύγκρουσης όλο και περισσότερο κόσμο, βάζοντας μπροστά τις δικές μας λαϊκές ανάγκες, μία από τις οποίες είναι και η υγεία. Ευχαριστώ.